Είμαι η Ελπίδα από το Άλσος Νέα Σμύρνη, όπου στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών 2013 θα παρακολουθήσουμε σήμερα την Ελένη του Ευρυπίδη με πρωταγωνιστές τον Αντώνη Καφετζόπουλο και την Μπέμι Ζούνη. Έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Μπέμι Ζούνη, που έπαιξε την παράσταση Ελένη του Ευρυπίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα θέλαμε βασικά να σας ρωτήσουμε, είδαμε μια άλλη εκδοχή της Ελένης από τον Ευρυπίδη. Εσείς ποια θεωρείτε καλύτερη, την εκδοχή του Ευρυπίδη που η Ελένη μένει πιστή στον άντρα της, την εκδοχή του Ομήρου που η Ελένη μένει πιστή στον εραστή της? Αυτό τώρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα για να μπορώ να την ολοκληρώσω και να την αναλύσω σε δύο λεπτά. Το γεγονός είναι ότι ο Ευρυπίδης προσπαθεί να αποκαταστήσει τη φήμη της. Του Ομήρου για μένα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αναλύει την ηθική της φύσης, που είναι διαφορετική από την ηθική των ανθρώπων. Δηλαδή, το να διεκδικεί το αρχέτυπο της γυναίκας, την τόσο όμορφη γυναίκα, όποιος είναι δυνατός, είναι θέμα φύσης, αλλά δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένη ηθική πολιτισμού κλπ. Κατά αυτό το σημείο, οι Έλληνες μέσα από τον Όμηρο δίνουν μια πολύ προχωρημένη και ανοιχτή άποψη, φιλοσοφία. Βέβαια, ο Ευρυπίδης, δεν μπορεί να τον κρίνει κανείς τον Ευρυπίδη, το λατρεύουμε τον Ευρυπίδη. Και με ενδιαφέρει και η ματιά του πάρα πολύ, που τέλος πάντων, βεβαίως το πρόβλημα δεν είναι του Ευρυπίδη να αποκαταστήσει την ηθική της Ελένης, αλλά κυρίως να πει για το πουκάμισο το Αδιανό, για την ανοησία του πολέμου, για οι άφρονες οι θνητοί που πολεμάνε για ένα είδωλο. Άφρονε! Και εσύ μη σπρώχνεις έτσι. Εσύ πες! Δεν ακούς τι σου λέω! Εσύ! Πήγαινε πες τους κυρίους! Αν μπορώ και πως τους κυρίους μου θα σου βγει σε κακό! Είμαι ναυαγός και ξάνος, δικαιούμαι άσυλο! Τραβάς άλλο σπίτι! Φεύγω από εδώ! Όχι! Να φεύγω! Και θα πω! Και θα με υπακούσεις! Κακός φελάσσισε, το ξέρεις! Βρε! Θα φύγεις κλωτσιτών! Πού είσαι στρατέ μου, δοξασμένε που είσαι! Εκεί μπορεί να είσαι σπουδαίος! Εδώ είσαι ένα τίποτα! Θεέ μου! Γιατί με ψευτελίζουν έτσι! Τρέχουνε δάκρυα από τα μάτια σου! Γιατί, τι κλαις! Μου έρχονται στο μυαλό τα περασμένα μεγαλύτερα... Μαζί μας την κυρία Νόρα Γαλανοπούλου, Δημοτική Σύμβουλο. Καλησπέρα σας, στην παράσταση Ελένη του Ευρυπίδη. Πείτε μας πώς σας φάνηκε. Εξαιρετική, είναι δεύτερη φορά που τη βλέπω, την είδα και στην Καλαμάτα και είναι ο μύθος του Ευρυπίδη ανατρεπτικός, δεν είναι όπως ο Τροϊκός πόλεμος που η Ελένη πάει στην Τρία. Το είδαμε ότι η Ελένη βρίσκεται στο παλάτι του Πρωτέα στην Αίγυπτο και ο Μενέλαος επιστρέφοντας την ξανασυναντά και όλο το πράγμα στρέφεται γύρω από αυτή τη συνάντηση. Τι σας άρεσε περισσότερο? Τι μου άρεσε περισσότερο? Η ανατροπή. Η ανατροπή και η αναζήτηση που δεν είναι το είδωλο, δεν είναι, είναι στην Τρία και ο Πάρης με έναν ίσκιο πλάγιαζε και νόμιζε πως είναι πλάσμα τόφιο, λέει ο Σεφέρης. Και έτσι μπλέκει η σκηνοθεσία σήμερα τον Ευρυπίδη μαζί με τον Σεφέρη. Πέθανε. Πού να το πω, Θεέ μου. Ο Μενέλαος. Δεν χαίρομαι για αυτά που είπες. Μένει όμως ανοίγει τύχη μου. Πώς το μάθες, στο πιονούι? Κι αυτή μου το είπε κι ένας αυτό της μάρτης του χαμού του. Ήρθε κανείς και σου έφερε είδηση εξακριβωμένη? Ήρθε και εύχομαι να πάει εκεί που επιθυμώ να πάει. Ποιος είναι, πού είναι? Θέλω να μάθω λεπτομέρειες. Αυτός που σαρωμένος κάθεται εδώ. Από όλο! Πώς είναι έτσι με αυτά τα πέσια κουρέλια? Αχ, έτσι φοβάμαι πως θα ήταν και ο άντρας μου. Από ποιο μέρος είναι ο άνθρωπος και πώς μας ήρθε? Έλληνας. Από τους αρχαιούς που με τον άντρα μου ταξίδευαν. Και με τι θάνατο λέει πως πεθαίνω με τον άντρα μου?